Επειδή ξέρω ότι θέλετε να αναλύουμε και πράγματα της επικαιρότητας αλλά με μια βαθύτητα ιστορική, νομίζω ότι η υπόθεση Ρον DeSantis είναι μια καλή υπόθεση για τέτοια ανάλυση. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν αφορά πλέον την πολιτική εφόσον έκλεισε ο κύκλος του και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα των προεδρικών εκλογών της Αμερικής. Το είχε κάνει πολύ πρόσφατα σαν υποψηφιότητα και τώρα τελικά έληξε το θέμα. Γιατί να το αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο DeSantis δεν είναι κάποιος που είναι εντελώς διαφορετικός από τον Τραμπ, εφόσον θεωρεί ότι αυτός αποτελεί παράδειγμα και για τα παιδιά της Αμερικής. Υπήρχαν μερικές διαφωνίες, ειδικά με το θέμα της πανδημίας, αλλά επί της ουσίας είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα όταν παρουσιάστηκε σαν αντιποψήφιος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ξάφνιασε μερικούς γιατί θεώρησαν ότι ήταν μια παράξενη κίνηση για κάποιον που ήταν τόσο κοντά στον Τραμπ. Το άλλο που έχει μεγάλη σημασία, επειδή μιλάμε για κάποιον που γεννήθηκε το 1978, σε σχέση με τις ηλικίες που έχουμε με τον Τραμπ και τον Biden, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ακόμα και με την νίκη. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι πολλοί θεώρησαν ότι θα μπορούσε να ήταν ο επόμενος, δηλαδή ρεπουμπλικανός, που θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο σημαντικό. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η δημοτικότητα του Τραμπ απορρόφησε όλους τους πόρους των ρεπουμπλικανών και επειδή δεν υπήρχε ένα πλαίσιο πραγματικού διαχωρισμού, τελικά ο DeSantis βρέθηκε σε μια παγίδα που είχε φτιάξει μόνος του, γιατί ήθελε να διαφοροποιηθεί από το μοντέλο το οποίο θεωρούσε ότι ήταν το πρώτο της Αμερικής. Άρα είδαμε τώρα που εγκατέλειψε τον προεδρικό αγώνα ότι με πολύ μεγάλη ευκολία είπε ότι ο Τραμπ είναι πολύ καλύτερος από τον Biden, ότι αυτό είναι σίγουρο και αυτός θα πάει μαζί του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έκλεισε μια παρένθεση που είχε ανοίξει μόνος του και είναι καλό σαν παράδειγμα της πολιτικής για να καταλάβουμε ότι πολύ συχνά νομίζουμε ότι με τους νέους που θα ακολουθήσουν τους πιο γέρους θα δούμε πράγματα εντυπωσιακά. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς απλώς απορροφιούνται από τα δεδομένα και τελικά θα είναι μια παρένθεση. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση γιατί μπορεί αυτή η παρένθεση να ξεχαστεί, μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Έχουμε ζήσει το ανάλογο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη αδράνεια της κίνησης, όταν η πολιτική δεν υπάρχει μέσα της μια μεγάλη διαφοροποίηση, όταν δεν υπάρχει διακλάδωση, η πραγματικότητα απορροφά τους κραδασμούς και επανέρχεται. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα? Γιατί μετά την πρώτη ήττα στο Αϊόα έκανε μια κίνηση, μια παράταξη των Ρεπουμπλικανών, ειδικά από το Wall Street Journal, να του πει θα ήταν καλό να εγκαταλείψεις τον αγώνα, έτσι ώστε να υπάρχει μία μόνο που να είναι εναντίον του Τραμπ και να συνεχίσει την πορεία της. Και αυτό που έκανε είναι ότι όντως εγκατέλειψε τον αγώνα όπως του έλεγαν οι πιέσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έκανε για την άλλη, αλλά το έκανε για τον άλλον. Άρα δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένες και οι πιέσεις που ασκήθηκαν, γιατί μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα που ήθελαν, αλλά επειδή το αποτέλεσμα βγαίνει με μια άλλη ουρά, δημιούργησαν μια άλλη διακλάδωση. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι ετοιμάζεται όλο και περισσότερο η αντιπαράθεση που περιμέναμε, χωρίς να υπάρχει καμία έκπληξη, εκτός από το θέμα βέβαια που λέμε συνεχώς της ηλικίας και της ασθένειας. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο νέος Ρον DeSantis δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά και τελικά, παρόλο που πολλοί πίστεψαν σε αυτό το πλαίσιο, αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα από τα όρια του τοπικού, δηλαδή της Φλόριδας, και δεν μπόρεσε να γίνει ένας υποψήφιος σε εθνικό επίπεδο. Είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας γιατί είναι πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλο governor, άλλο president και είναι καλό να μην τα μπερδεύουμε.